Καλή μου Έλληνε. Αδέρφια μου. Οι Έλληνες σήμερα ενωμένοι δίνουν όλοι μαζί την απάντηση από την πλατεία συντάγματος. Η Μακεδονία είναι μία και ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνική. Ζήτω ο ελληνικός λαός. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές με το συλλαλητήριο. Βρισκόμαστε σε μεγάλη εθνική και θρησκευτική εορτή. Έχουμε κοντά μας και σήμερα, τρίτη εκπομπή, τους συνδιοργανωτές και συνομιλητές μας, τον κύριο Κανιάρη Γεώργιο, τον οποίον και καλημερίζουμε. Κύριε Κανιάρη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά για τη διπλή γιορτή σήμερα. Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε κι εσείς. Και καλή Λευτεριά να πούμε, να το πούμε. Βεβαίως. Βλέπω τον κύριο Αθανασόπουλο. Κύριε Αθανασόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Βλέπω συνενείτε και στο καλή Λευτεριά. Έτσι, βεβαίως. Λοιπόν, να βγω εγώ από το θέμα. Απλά να πω ότι τα θέματα της επικαιρότητας έχω μπροστά μου μία πλειάδα εφημερίδων. Να βγούμε από την επικαιρότητα, διότι την επικαιρότητα την ξέρουμε σχεδόν όλοι, την υφιστάμεθα στο πετσί μας και στην καθημερινότητα. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι το εξής. Αν χρειαζόταν να κάνουμε μία διάκριση των πολιτών μεταξύ τους, όχι υπό την έννοια του διχασμού, αλλά υπό την έννοια της αξιολόγησης. Είναι εκείνοι οι οποίοι για κάποιο λόγο ή δεν θέλουν ή δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα κοινά. Να θυμηθούμε στην αρχαία Αθήνα, δεν είχαν δικαίωμα οι πολίτες, αν δεν συμμετείχαν στα κοινά, παρά μόνο ως σκλάβοι. Αυτή είναι λοιπόν η μεν, είτε αδυναμία, λόγω αδυναμίας, είτε λόγω απροθυμίας, και είναι και οι άλλοι, οι οποίοι είναι ενεργοί πολίτες. Εδώ λοιπόν ο κύριος Κανιάρης και ο κύριος Αθανασόπουλος, μαζί με πολλούς ακόμη συνδιοργανωτές των συλλαλητηρίων, είναι οι ενεργοί πολίτες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα και να καταγγείλουν και να προτείνουν και να ελπίζουν και να προσδοκούν και να διαμαρτύρονται. Όσοι δεν συμμετέχουν στην προσπάθεια και μόνο διαμαρτύρονται, από εμένα αυτό να μείνουν με το κλάμα τους και με τη δυστυχία τους. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε την αντίληψη άλλος να βγάλει το φίδι από την τρύπα και να περιμένει κάποιος από κάποιον να γίνει κάτι κάποια στιγμή. Πάμε λοιπόν. Κύριε Κανιάρη, συγγνώμη, συγχωρήστε με. Ναι. Να δώσουμε, κύριε Αθανασόπουλε, ναι. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κανιάρη. Βεβαίως. Ή μάλλον πάρτε το λόγο εσείς. Δεν πειράζει. Ο κύριος Κανιάρης είστε. Είναι πάντα υπότης. Οπότε λοιπόν, πάρτε το λόγο, κύριε Αθανασόπουλε. Κοιτάξτε, καταρχήν πάλι χρόνια πολλά σε όλους. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι η παρούσα εκπομπή είναι η τέταρτη εκπομπή. Τέταρτη. Πράγμα. Σωστά. Δεχόμεθα και. Κανένα πρόβλημα. Και διορθώσεις αυτό χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν μένει μόνο σε διαπιστώσεις. Απλά προχωράει παραπέρα. Στην εκπομπή αυτή, η οποία βασικώς διερευνά τον απόϊχο και τις πολιτικές προεκτάσεις των συλλαλητηρίων, από την εκπομπή αυτή έχουν παρελάσει μεταξύ άλλων βασικοί πρωταγωνιστές των εκδηλώσεων εκείνων. Έχει, ας θυμηθούμε, περάσει και έχει συμμετάσχει ο κύριος Καμπόσος, ο δήμαρχος Άργους, ο κύριος Κοντζαγερίδης που ήταν ο προεδρεύων, ο κύριος Παναγιωτακόπουλος. Είχαμε μάλιστα και επικοινωνία με τον κύριο Κάση Μάτι, τον γνωστό καθηγητή. Του Συνταγματολόγου. Σύνταγμα, ακριβώς, που ήταν και ένας εκ των κεντρικών ομιλητών. Σήμερα έχουμε τον κύριο Όθων Ιακωβίδη. Ωραία. Τον έχουμε ήδη, κύριε Αθανασόπουλε, μου επιτρέπετε τη διακοπή. Ωραία. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Όθωνα Ιακωβίδη, ο οποίος είναι συνδιοργανωτής και των δύο συλλαλητηρίων και μπορούμε να δούμε λοιπόν πολίτης ενεργός. Κύριε Ιακωβίδη, μας ακούτε? Χαίρετε, Αθανασόπουλος, χαίρετε. Μιλήστε με τον κύριο Αθανασόπουλο, παρακαλώ. Μπορείτε να μας πείτε αρχικά ποιος ήταν ο ρόλος σας στα συλλαλητήρια της Μακεδονίας, Αθηνών και Θεσσαλονίκης? Ο ρόλος ο δικός μου στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης ήταν, πώς να το πω έτσι, ήταν που λέει εν αρχή είναι ο λόγος. Ο λόγος αυτός ήταν ο δικός μου λόγος. Ήταν δηλαδή 10 αράδες γραμμένες σε ένα προσκλητήριο το οποίο ανέβηκε στο ίντερνετ. Μέσα από το Facebook, το οποίο και δημιούργησε μετά όλο αυτό το χιονοστιβάδα των εκατομμυρίων ανθρώπων που μαζευτήκαν στα δύο συλλαλητήρια. Αυτός ήταν ο πρώτος ρόλος, ο δικός μου.
Ακριβώς. Πείτε μας τώρα, σήμερα Κυριακή, μετά τις εκδηλώσεις, τι ακριβώς σχεδιάζετε, τι θα γίνει? Αυτό που σχεδιάζουμε είναι παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος. Δηλαδή, όταν λέμε την εξέλιξη, το τι κάνει η κυβέρνηση, η οποία διαπραγματεύεται για λογαριασμό υποτίθεται του ελληνικού λαού, το τι μέλη γενέθε. Και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμφωνηθεί έξω. Δεν ξέρω, σήμερα μάλιστα είναι μια μέρα πολύ κρίσιμη, θα έλεγα, με τις συνομιλίες που έχει και ο Υπουργός Εξωτερικών στα Σκόπια. Να δούμε τι ακριβώς τεκταίνεται εκεί πέρα, για να πράξουμε κι εμείς αναλόγως. Ακριβώς. Και λέω να πράξουμε αναλόγως, γιατί όπως θα ξέρετε, στα δύο συλλαλητήρια καταλήξαν, έχουν γίνει δύο εθνικές λαϊκές εθνοσυνελεύσεις, οι οποίες καταλήξαν σε δύο ψηφίσματα. Αυτά τα ψηφίσματα λοιπόν κοινοποιηθήκαν στην κυβέρνηση για το ποια είναι η θέληση του ελληνικού λαού που εκδηλώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Και περιμένουμε να γίνει σεβαστή. Για την ώρα δεν δείχνει τέτοιο πράγμα, δείχνει το αντίθετο, ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η θέληση του ελληνικού λαού. Και είμαστε έτοιμοι, αν θα συνεχίσει αυτή η πορεία, ωραία, να ξανακάνουμε δυναμική εμφάνιση. Θα τα σχολιάσουμε, να ρωτήσει και ο κύριος... Μια ερώτηση και από τον κύριο Κανιά. Καλημέρα, κύριε Κοβιδί, χρόνια σου πολλά. Είμαι ο Γιώργος Κανιάρης, ο δικηγόρος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και μάλλον τη γνώμη σας πάνω στην διότι η εκπομπή μας βλέπετε ότι μας φιλοξενεί το περισκόπιο του πολιτισμού ως εντολή λαού. Και ως συνδιοργανωτές, ο κύριος Κανιάρης και ο κύριος Αθανασόπουλος είναι συνδιοργανωτές αυτής της συνέχειας που υπάρχει στα συνεργητήρια μαζί με εσάς, βεβαίως. Πείτε την ερώτηση. Πάμε. Για πέστε μου λοιπόν, μέχρι, ξέρετε, μου έκανε εντύπωση, όχι, μου κάνουν εντύπωση όχι οι θέσεις των δικών μας, των κυβερνώντων, της αντιπολίτευσης κλπ. Και επειδή η εκπομπή μας είναι μεν πολιτική, δεν είναι κομματική, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτηση, η δήλωση του κυρίου, του Πρωθυπουργού των Σκοπίων, του κυρίου Ζάεφ, που είπε προήμερον ότι προβληματίζομαι ακόμα με την κοινή γνώμη των Ελλήνων. Δηλαδή, λαμβάνει υπόψη, έλαβε τόσο σοβαρά υπόψη την όλη αυτή, αν θέλετε, τις συγκεντρώσεις, και γι' αυτό είπε την δυναμική, αν θέλετε, των συλλαλητηρίων. Τι έχετε πάνω σε αυτό να πείτε? Ωραία, δύο λεπτά σας παρακαλώ πολύ, γιατί ναι, έχουμε ναι, και ένα δεύτερο στο τηλέφωνο. Ωραία. Κύριο που θέλει να παρέμβει. Ναι, ναι. Δύο λεπτά το πολύ. Νομίζω παρακαλώ ότι ο κύριος Ζάεφ κάνει ένα πάρα πολύ σωστό συλλογισμό και πάρα πολύ καλά κάνει και λαμβάνει υπόψη του την γνώμη των Ελλήνων πάνω σε αυτό το θέμα, πράγμα που δεν συμβαίνει με την ελληνική κυβέρνηση. Ασφαλώς. Τολμώ και εγώ να το πω. Για να μην περιοριστώ στην ελληνική κυβέρνηση και μιλάω, ας πούμε, για το ΣΥΡΙΖΑ και την ΑΝΕΛ, εγώ προτιμώ να λέω με την εθνική βούληση και βάζω όλους μέσα. Έτσι. Το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Γι' αυτό και η ερώτησή μου, και συμφωνώ απόλυτα, ταυτίζομαι, κύριε Κοβίδη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοβίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση και για την πρωτοβουλία που είχατε να βάλετε τη σπίθα, η οποία εξελίχθηκε σε αυτό που εξελίχθηκε. Και αυτό είναι προς διδαχήν εκείνων οι οποίοι λένε τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν αλλάζει. Όχι λοιπόν. Αν ο κάθε πολίτης πάρει μια πρωτοβουλία και όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι, τότε πολλά μπορούν να αλλάξουν. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Θα συνεχίσουμε σε δεύτερη επικοινωνία, ίσως όχι αμέσως, αλλά σε λιγάκι ενδεχομένως, με τον κύριο Κασάρα Στυλιανό, ο οποίος είναι συνταγματάρχης αναποστρατεία, και θα έχουμε την επικοινωνία μαζί του. Λοιπόν, ο κύριος Κανιάρης. Σαν συνέχεια της ερωτήσεως που κάναμε στον κύριο Ιακωβίδη, ξέρετε, προβληματίζει ο κύριος Ζάεφ, ας δούμε και την άλλη πλευρά των Σκοπίων. Ως πρωθυπουργός λοιπόν, είναι αισιόδοξος, λέει, για την εξέλιξη, για την επίλυση του ζητήματος. Όμως, ανησυχώ, λέει, για την κοινή γνώμη της Ελλάδος. Αυτό είπαμε προηγουμένως, και για να μην μείνω περισσότερο, μην ξεχνάτε ότι, και αυτό για τους κύριους, για τους τηλεθεατές, ότι δεν έχει μεγάλη πλειοψηφία ο Ζάεφ στη Βουλή. Πριν λίγες μέρες πέρασε ένα νόμο που αφορούσε τις γλώσσες και έτσι έγινε η αλβανική γλώσσα η δεύτερη επίσημη γλώσσα των Σκοπίων. Μέσα βέβαια στο κοινοβούλιο αντιλαμβάνεστε ότι έγινε σύγκρουση μεταξύ Γκρουεύσκη, των
των δικών του βουλευτών και των αντιπάλων. Τόσο που πράγματι και οι διπλωμάτες που είναι στα Σκόπια, μου κάνει εντύπωση η δήλωση του κυρίου Τιμονιά, είναι ο Γάλλος πρέσβης στα Σκόπια, που είπε ότι δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο κοινοβούλιο, τέτοια συμπεριφορά μέσα στο κοινοβούλιο μιας ευρωπαϊκής χώρας. Και έθεσε σχεδόν έναν όρο ότι πρέπει να είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια των υποένταξη κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και μίλησε για τα κριτήρια της Κοπεχάγης. Ναι. Αυτό θέλω να πω ότι έκανε μία εντύπωση και στους Ευρωπαίους που αντιλαμβάνονται πια τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα προβλήματα της επιλύσεως μεν για τη μία πλευρά, αλλά ο προβληματισμός για όλους εμάς. Και αυτό έχουμε στη γραμμή τον κύριο Κασάρα, αλλά να πούμε ότι είναι σκανδαλώδες το ότι περισσότερη κατανόηση έχουμε από το εξωτερικό και παρά από κάποιους εδώ μέσα στην Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Κασάρα, είστε στη γραμμή. Κύριε Κασάρα, καλημέρα. Μιλάτε με τον κύριο Αθανασόπουλο, παρακαλώ. Καλημέρα. Κασάρας Στυλιανός, συνταγματάρχης αναποστρατεία. Καλημέρα. Σήμερα, καλημέρα. Κυριακή, έχουμε την διπλή εορτή. Χρόνια πολλά. Θα ήθελα να ρωτήσω, τι ακριβώς εντύπωση εσείς αποκομίσατε από τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, σαν πρώτη ερώτηση? Η εντύπωση που αποκόμισα είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να δεχτεί το ξεπούλημα της εθνικής αξιοπρέπειας. Ανέχτηκε μνημόνια, ανέχτηκε μειώσεις, φορολογίες, ανέχτηκε εκπροσώπους θεσμών και τροϊκανών, ανέχτηκε υποτιμητικές δηλώσεις από αυτούς και τους πολιτικούς μας ταγούς να τους προσκυνάνε και να αποδέχονται ό,τι και να λένε με κλειστά τα μάτια. Αλλά στο θέμα της εθνικής αξιοπρέπειας και του εθνικού ξεπολύματος, ο ελληνικός λαός αντέδρασε και μάλιστα με πολύ μεγάλο δυναμισμό. Τα συλλαλητήρια ήταν απίστευτα σε όπου, παλμό και... Ασφαλώς. Έχετε κάνει μια κλειστή ομάδα στο Facebook, δηλαδή τα μέλη έρχονται μέσω προσκλήσεως, από ό,τι ξέρω, η οποία αριθμεί πάνω από 450.000 μέλη. Τι ακριβώς σχεδιάζετε μετά το πέρας των εκδηλώσεων σήμερα? Για πείτε μας. Σε λίγες ώρες από τώρα θα γίνει μια συγκέντρωση συμπαράσταση στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ακριβώς το ίδιο σημείο που πραγματοποιήθηκε και το πρώτο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Επιλέχθηκε η σημερινή ημερομηνία για τη σημασία που έχει, για τη διπλή σημασία που έχει, διότι θα συμπαρασταθούμε, θα απαιτήσουμε την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων αξιωματικών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή κρατούμενοι παρανόμως στην Τουρκία, και παράλληλα θα απευθύνουμε και μια αδέηση, μια παράκληση προς τον Θεό υπέρ τακτικής απελευθερώσεως. Δεν είναι πολιτική εκδήλωση, ακριβώς. Θα ακουστούν πολιτικά συνθήματα, δεν βρίσκεται κανένας πολιτικός φορέας από πίσω. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που το κάναμε γιατί αγαπάμε την Ελλάδα και αγαπάμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν για την Ελλάδα. Και αυτοί οι δύο συνελήφθησαν εκτελώντας την αποστολή τους, φυλάσσοντας σύνορα, φυλάσσοντας όλους εμάς. Έτσι. Πρέπει να τους συμπαρασταθούμε και να ξέρουμε ότι όταν κάνουν τη δουλειά τους, κάποιοι πίσω τους σκέφτονται και τους αγαπάνε. Ωραία. Και μια ερώτηση από τον ποινικό λόγο, τον κύριο Κανιάρη. Καλημέρα σας, κύριε Συνταγματάρχε. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Ήθελα πραγματικά τη δική σας και εξ αντικειμένου την θέση σας. Βλέπουμε ότι η Τουρκία σχεδιάζει πια συλλήψεις, κρατήσεις και ομοιρίες και άλλων ανθρώπων γενικά. Πριν από μεγάλο διάστημα, μάλλον, είχαμε τη σύλληψη του πάστορα, του Μπράνσον, ο οποίος κιόλας καταδικάστηκε πριν λίγες μέρες σε ισόβια κάθριξη. Και είχαμε και του Γερμανού, τουρκικής καταγωγής δημοσιογράφου, έτσι όπως το γνωρίζετε, για ένα χρόνο την κράτησή του χωρίς κατηγορητήριο και αφέθηκε, δεν ξέρουμε ακριβώς με τι ανταλλάγματα, από την Τουρκία, τι ανταλλάγματα από τη Μέρκελ. Πάνω στη δικιά μας περίπτωση και για την εξέλιξη που έχουμε για τους δύο αξιωματικούς μας, πιστεύετε ότι είναι μια περίπτωση και αυτή που προσεγγίζει αυτό το σχέδιο, αυτό το σχεδιασμό της Τουρκίας? Εγώ νομίζω ότι η παρακράτηση, η παράνομη κράτηση, όπως θέλετε πείτε το, δεν θα ξεπερνάω το στάδιο το πώς βρεθήκανε στα χέρια των Τούρκων, γιατί άπεται ακριβώς των θεμάτων. Ναι, κατόπιν αυτό βέβαια. Η κράτηση των δύο Ελλήνων αξιωματικών στην Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει να κάνει καθαρά με τις ψυχολογικές επιχειρήσεις που διεξάγει η Τουρκία εις βάρος της Ελλάδος, και μάλιστα εγώ θεωρώ ότι είναι εις βάρος του ελληνικού λαού και όχι εις βάρος της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι εις βάρος του ελληνικού λαού, του λέει: κοίταξε να δεις, εγώ έχω πιάσει δύο δικούς σας,
Τους έχω εδώ, τους κάνω ό,τι θέλω. Αν θέλω θα τους αφήσω. Αν θέλω θα τους κρατήσω. Και προσέξτε γιατί μπορεί να πει σειρά σας. Εμείς ενώνουμε τις φωνές μας με τις πρωτοβουλίες, με τις δικές σας και με τις πρωτοβουλίες που παίρνετε. Νομίζω ότι όλος ο ελληνικός λαός ευχόμαστε το καλύτερο και μέρες που είναι. Και γι' αυτό η εκπομπή αυτή θέλει να δώσει μια άλλη διάσταση, την πραγματική διάσταση στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε και καλή συνέχεια, κύριε Κίτση. Να είστε καλά, χαίρετε, κύριε Κασάρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, το δίδαγμα είναι ότι ό,τι γίνεται πλέον από τα συλλαλητήρια και δόθε είναι του λαού, αυθόρμητα, χωρίς κομματικές παρασκηνιακές δράσεις. Και το μήνυμα είναι μην παρετήστε, να μην παρετηθούμε, γιατί αν παρετηθούμε, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, δεν έχουμε δικαίωμα ούτε καν στην ελπίδα. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αθανασόπουλο ή εσείς τι θέλετε. Έχουμε ακόμη 10 λεπτά. Ωραία, πάρτε το λόγο εσείς, κύριε Κανιάρη, να μοιράσουμε το χρόνο 5 λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ, κύριε Αθανασόπουλο. Κύριε Διαβατή, επειδή πάντα λέμε στην εκπομπή αυτή ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτούς χάρτες, διότι δεν είμαστε μόνο εμείς. Η Ρωσία αυτές τις ημέρες στέλνει μηνύματα απειλητικά έμεσα προς τα Σκόπια. Προς το κράτος των Σκοπίων, γιατί? Για την εξέλιξη αυτή και προς την συμμαχία, για την πορεία των Σκοπίων προς τη συμμαχία, προς το ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που φαίνεται, διότι πιστεύει ότι έτσι θα έχουμε την διατάραξη των ισορροπιών στην περιοχή. Στις 30 σε 5 μέρες έχουμε οπωσδήποτε την συνάντηση της Βιέννης, που ο κύριος Σκοτζιάς, οι Υπουργοί Εξωτερικών και της Ελλάδος και των Σκοπίων, ο κύριος Σκοτζιάς και ο κύριος Δημητρόφ, θα συναντηθούν υπό την αιγίδα του κυρίου Μάθιους Νίμιτς, για να δούμε και εκεί την εξέλιξη. Βεβαίως, εμείς δίνουμε την ευχή μας, τα αποτελέσματα δεν ξέρουμε ποια ακριβώς θα είναι. Σε σχέση με την με ό,τι ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες, αυτό που θα ήθελα να πω από αυτή την εκπομπή, που γι' αυτό το επαναλαμβάνω, είναι πολιτική, δεν είναι κομματική, είναι ότι θα πρέπει να λείψουν και οι εμπριστικές, ξέρετε, αυτά τα συνθήματα, τα εμπριστικά και τα διχαστικά, από όπου και αν προέρχονται. Αυτό νομίζω ότι είναι κάνει πολύ κακό σε αυτή τη συγκυρία, και πάντα βεβαίως στη χώρα μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσα πολλά προβλήματα. Βλέπουμε τις εξελίξεις και αυτό μας αφορά και στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, τι γίνεται στην ΑΟΣ της Κύπρου. Τουλάχιστον φαίνεται μια νέα δυναμική από την πλευρά της Κύπρου, διότι έχουμε εκεί το σκάφος, το αμερικανικό, το Exxon Mobil, που ήδη έχει πιάσει, που λέμε, δουλειά. Τις ημέρες αυτές και το αεροπλανοφόρο, το Iwo Jima, βρίσκεται του έκτου αμερικανικού στόλου, βρέθηκε ήδη στη Λεμεσό. Αυτό έχει μια δύναμη πραγματικά των 2.500 αξιωματικούς, πλήρωμα προσωπικού. Έχει μια, αν θέλετε, βοηθάει, υποβοηθάει τις αμφίβιες επιχειρήσεις και έχει μια τρομακτική δύναμη πυρός. Αυτό δεν το λέω, ξέρετε, για να δείξουμε εμείς ότι έχουμε μια υπεροχή. Η συγκυρία, λοιπόν, ευνοεί την συνέχεια κάτω στον χώρο, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, και είναι, αν θέλετε, μια εγγύηση. Όμως, ταυτόχρονα, βλέπουμε ότι οι Τούρκοι συνεχίζουν μετά τις εξελίξεις που είχαμε στην περιοχή Αφρίν και στην Ανατολική Γκούτα. Νομίζω ότι θα τολμήσω να πω ότι ο Ερντογάν, που μιλάει για τα σύνορα της καρδιάς του, ότι βλέπει και παραπέρα, και Μοσούλη και Κυρκούκ, θέμα πετρελαίων κλπ. Ναι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει, όχι να μας φοβήσει, να μας προβληματίσει, για να έχουμε πια μια ετοιμότητα και εμείς απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αθανασόπουλο, πίσω από τα λόγια του κυρίου Κανιάρη, το συνοπτικό δίδαγμα είναι, χωρίς λεονταρισμούς, να διεκδικήσουμε με ψυχραιμία και με επιχειρήματα, γιατί οι λεονταρισμοί και οι καυγάδες και τα τσαμπουκαλίκια είναι εύκολα πράγματα. Εκείνο που είναι δύσκολο είναι το αποτέλεσμα και η ψύχρεμη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αυτό νομίζω βγαίνει ως δίδαγμα από εσάς. Ακριβώς. Έτσι, να δούμε τώρα και τα σχόλια του κυρίου Αθανασόπουλου. Ναι, να συνεχίσω από εκεί, από την πρόταση που άφησε ο κύριος Κανιάρης.
είπε ότι, και είναι ορθό, ότι ο κύριος Ζάεφ και άλλοι ηγέτες των Σκοπίων έλαβαν σοβαρά υπόψη και φοβήθηκαν ή, εν πάση περιπτώσει, συνεκλονίστηκαν από τη μαζικότητα των συλλαλητηρίων. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε από αυτούς στους οποίους απευθύνονταν τα συλλαλητηρία στην ελληνική πολιτική ηγεσία. Και δεν μιλάω για την τρέχουσα μόνο κυβέρνηση, μιλάω και για τις προηγούμενες που τώρα βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Δεν ίδρωσε, να πω έτσι λέει, κάτω αυτοί τους. Ενώ θα έπρεπε να συμβεί αυτό. Αυτή η εκπομπή, ακριβώς αυτό το νόημα έχει, να συνεχίσει και να προωθήσει το μήνυμα που ξεκίνησαν τα συλλαλητήρια, διότι θα υπάρξουν και άλλα, όπως καταλαβαίνετε, και να μην μείνουμε εμείς σε αυτή την απάθεια στην οποία η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει. Να ξέρετε ότι όχι μόνο τα συλλαλητήρια, όχι μόνο το λαό, η κυβέρνηση έχει μάθει να αγνοεί, η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία, αλλά και άλλους θεσμούς. Το Συμβούλιο της Επικρατείας τη χάνει συστηματικής αγνοήσεως και αποφάσεις του από την κυβέρνηση. Πολλοί νόμοι έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί, όπως ο τελευταίος νόμος τη βδομάδα αυτή που πέρασε για το κακό αυτό βιβλίο θρησκευτικών, το οποίο κρίθηκε ότι δεν είναι σωστό από το Συμβούλιο της Επικρατείας, και όμως η κυβέρνηση μέχρι στιγμής τουλάχιστον δείχνει ότι θα εμείνει σε αυτό. Άρα λοιπόν εμείς σαν πολίτες πρέπει να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, στο δρόμο που τα συλλαλητήρια άνοιξαν, και να πιέσουμε για την πολιτική αλλαγή που θα γίνει επιτέλους κάποια στιγμή. Να πω, κύριε Βαγγέλη, σύντομα ότι αύριο είναι μια σημαντική ημέρα συνάντηση ευρωτουρκική στην Βάρνα της Βουλγαρίας. Οπότε είναι ευκαιρία και για τον Πρωθυπουργό μας και για τον Πρόεδρο της Κύπρου που θα έρθουν απέναντι και αντιμέτωποι με τον Ερντογάν, θα είναι βέβαια και οι ομόλογοί τους, να θέσουν τα σοβαρά αυτά θέματα των παραβιάσεων, αυτής της επιθετικής συμπεριφοράς και στο Αιγαίο, όπως είπαμε, στη Μεσόγειο, και βεβαίως το περιστατικό, το πολύ σοβαρό περιστατικό των δύο αξιωματικών μας. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική ημέρα και σήμερα φυσικά εμείς έχουμε την διπλή γιορτή, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η μέρα μνήμης για της Εθνικής Παλιγενεσίας. Και αν θέλετε και μου επιτρέπετε να πω ότι, για να μην τους ξεχάσουμε, διότι οι Έλληνες δώσαν τη ζωή τους, αλλά και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, φιλέλληνες, ήρθαν εδώ, έφτασαν σε αυτή την υπόβλη χώρα και έδωσαν την ψυχή τους γι' αυτό τον αγώνα. Ονόματα όπως είναι τα γνωστά ονόματα, Σάντα Ρόζας, Κάνινγκ, και βεβαίως ο Λόρδος Βίρον, μια προσωπικότητα ξεχωριστή. Ας μην ξεχνάμε και αυτούς τους ανθρώπους που δύο αιώνες πριν έδωσαν την ψυχή τους, γιατί ήταν άνθρωποι, δεν ήταν Έλληνες, αλλά ήταν φιλέλληνες, και αυτό έχει καταγραφεί μέσα στις δικές μας ψυχές. Πολύ ωραία. Με αμηχανία διακόπτω το λόγο σας. Έχουμε δύο λεπτά. Να δώσουμε ένα λεπτό ακόμη στον κύριο Αθανασόπουλο να κάνει την αποφώνηση κι εσείς. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι να μην απογοητεύεται. Η εκπομπή αυτή, το έχουμε πει και από την αρχή, δεν είναι εκπομπή ομαδικής ψυχοθεραπείας, αλλά είναι εκπομπή η οποία θα δώσει λύσεις και προεκτάσεις, θα προτείνει και θα συζητήσει. Και ότι δεν πρέπει να μείνουμε στον καναπέ μας. Αυτό μας δίδαξαν τα συλλαλητήρια. Θα πάμε μπροστά, γιατί πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή προς την κατεύθυνση των λαϊκών απαιτήσεων. Ωραία. Να κλείσουμε λοιπόν αυτή την εκπομπή λέγοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ενθαρρυντικά μηνύματα, αλλά δεν βγαίνουν από τα ΜΜΕ, και έχουμε ξαναπεί. Τα περισσότερα από τα ΜΜΕ που ερμηνεύεται κανονικά επί της ουσίας «μην μας εμπιστεύεστε», δεν αναδεικνύουν τις δράσεις οι οποίες γίνονται και τις πρωτοβουλίες από πολίτες και από οργανώσεις οι οποίες είναι πέρα από τα κόμματα. Δηλαδή αυθόρμητα ο ελληνικός λαός οργανώνεται, και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όσοι μας ακούνε, και από τους εξουσιαστές και από το λαό, γιατί οι μεν εξουσιαστές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθεί ο ελληνικός λαός. Πάντα οι λαοί δικαιώνονται, γιατί είναι η ψυχή της κάθε χώρας, δεν είναι η πολιτική, ούτε οι πολιτικάντες βεβαίως. Και ο λαός να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνος του. Υπάρχουν δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται, αλλά όμως η λογική του «άσε να βγάλει ο άλλος το φίδι από την τρύπα, άσε κάποιος να κάνει κάτι και για μένα», αυτή η λογική είναι απαράδεκτη. Λοιπόν, ο κύριος Κανιάρης θέλει να πει μια τελευταία. Όχι, με αυτό να κλείσω, κύριε Διαβάτη, και εγώ, ότι άλλωστε ο τίτλος «Η εντολή λαϊκού» σημαντίζει και ως έννοια με τη λαϊκή κυριαρχία, και αν θέλετε και με το σύνταγμά μας, με το κείμενο του πρώτου νόμου, με το σύνταγμά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έτσι πολύ πρέπει να συνεχίσουμε. Και εντολή λαϊκού πρέπει να φτάσει στα ότα των κυβερνώντων, όχι να κοφεύουν. Ναι.
Λοιπόν, εντολή λαού λοιπόν, είναι μια καινούργια περίοδος που ξεκίνησε στην Ελλάδα με τα συλλαγητήρια και θα συνεχιστεί τουλάχιστον από τους συνεργάτες αυτής της εκπομπής, τον κύριο Κανιάρη Γεώργιο, τον ποινικολόγο, και τον γιατρό, τον κύριο Αθανασόπουλο Γεώργιο, από εμένα βεβαίως και πάρα πολλούς ακόμη, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν στα ΜΜΕ. Εμείς από εδώ θα μπορούμε κάθε φορά, δεν είναι κύριε Αθανασόπουλε, κύριε Κανιάρη, βεβαίως, θα μπορούμε βεβαίως να δίνουμε την ευκαιρία για να αναπτύσσονται και αυτές οι πρωτοβουλίες. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά και μην ξεχνάμε, από εμάς εξαρτάται αν θα βρούμε το δίκαιο μας ή όχι. Από εκείνους που γκρέμισαν ό,τι γκρέμισαν, δεν θα μας δώσουν ποτέ τίποτα. Μόνο αν εμείς το διεκδικήσουμε. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.